50 χρόνια μετά, φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Και την πρώτη του μέρα, η ΚΝΕ αποφάσισε να τιμήσει τον στιχουργό και ποιητή Κώστα Τρυπολίτη. Το σεμνό και δυσθεώρητο άνθρωπο που κάνει αισθητή την παρουσία του μόνο μέσα από τη δύναμη των στίχων του, που με το δικό του ξεχωριστό λόγο έβαλε ένα ανεξίτηλο στίγμα στην ελληνική στιχουργία. Κανείς δεν τον μπερδεύει με κανέναν και κανείς δεν μπορεί να τον μιμηθεί. Η ΚΝΕ τιμά τον απαιτητικό συνεργάτη, γιατί και ο ίδιος είναι ιδιαίτερα αυστηρός και απαιτητικός με τον εαυτό του. Τον αναχωρητή από αυτό που συνήθως ονομάζουμε κοινωνική ζωή, που όμως ποτέ δεν αναχώρησε από το παρατηρητήριό του και από όπου χαιρετίζει τη φτώχεια, ηχνογραφεί και καταγράφει τα πάθη, τα όνειρα και τις μύχες σκέψεις του απλού ανθρώπου που θέλει να ζήσει ψάχνοντας μια διέξοδο, γυρεύοντας μια αλλιώτικη ζωή. Και όσο και αν επιμένει ο ίδιος ότι ο λόγος δεν έχει λόγο να λέγεται, εμείς του απαντάμε ότι ο δικός του λόγος έχει λόγο και να λέγεται και να τραγουδιέται. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ο Κώστας Τρυπολίτης μέσα από ένα μικρό δείγμα της εξαίρετης και συγκινητικά επίπονης εργασίας του.